Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Κρανίδη και τον κύριο Κοτσάκη για την τιμή που μου κάνουν να βρίσκομαι άλλη μια χρονιά εδώ, σε ένα ιδιαίτερα οικείο περιβάλλον για μένα, καθώς έχω κάνει την παθολογία εδώ. Οι ενδείξεις που έχουμε για την αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας είναι σαφώς καθορισμένες από τις κατευθυντήριες οδηγίες και μιλάνε για συμπτωματικούς ασθενείς με σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας. Πάρα πολύ ωραία, όμως εμείς σε ένα 40% των περιπτώσεων. Τους δείκτες που έχουμε για να μετρήσουμε για τη βαρύτητα της στένωσης αορτικής βαλβίδας, δεν τους βρίσκουμε να είναι όπως μας τους λένε στις κατευθυντήριες οδηγίες. Και αυτό που συνήθως αντιμετωπίζουμε είναι ότι βρίσκουμε ένα στόμιο το οποίο είναι μικρό, είναι κάτω από ένα τετραγωνικό σαντιμέτρο, αλλά με μια μέση κλίση πίεσης, η οποία συνήθως είναι κάτω από 40 μιλιμέτρη στήλη τριαργύρου. Αυτό είναι ένα γνωστό σχήμα το οποίο το έχουμε. Και τότε αυτούς τους ασθενείς τους προσπαθούμε να τους διαχωροποιήσουμε, να τους ξεχωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Έχουν χαλινή κλίση πίεσης και χαμηλό όγκο παλμού, είναι η γνωστή μας low flow, low gradient στένωση, ή έχουν χαμηλή κλίση πίεσης και φυσιολογική ροή. Αυτή είναι η normal flow, low gradient. Ακόμα όμως και αυτοί που έχουν low flow, low gradient δεν είναι ομοιογενής ομάδα. Κάποιοι από αυτούς έχουν χαμηλό πλάσμα, συνήθως είναι κάτω από 40% και όχι κάτω από 50, και είναι η γνωστή μας κλασική low flow, low gradient. Κάποιοι από αυτούς όμως, παρότι έχουν χαμηλή ροή διαμέσου της βαλβίδας, έχουν φυσιολογικό πλάσμα. Και αυτή είναι η παραδόξικα low flow, low gradient. Και οι πρώτοι συνήθως αφορούν 5 με 10% των σοβαρών στενώσεων. Είναι ασθενείς οι οποίοι είναι άνδρες, έχουν στεφανία νόσο, το κλάσμα τους συνήθως δεν είναι 40 με 50%, είναι κάτω από 40% και δεν ξέρουμε αν η μυοκαρδιακή δυσλειτουργία οφείλεται στη στένωση αορτής ή στη στεφανία νόσο. Η δεύτερη είναι μεγαλύτερος αριθμός ασθενών. Εδώ όμως είναι ηλικιωμένοι, γυναίκες, μικρόσωμες, υπέρταση, με παχιά τυχώματα, με μικρές κοιλίες, μικρό όγκο παλμού, γι' αυτό και η παράδοξη low flow, low gradient. Και οι ασθενείς οι οποίοι έχουν low flow φαίνονται έχουν χειρότερη επιβίωση σε σχέση με αυτούς που έχουν υψηλή κλίση πίεσης, low gradient. Και αυτοί που έχουν low flow, low gradient έχουν χειρότερη επιβίωση και από αυτούς που έχουν normal flow, φυσιολογική ροή και χαμηλή κλίση πίεσης. Οι τελευταίοι είναι η μεγαλύτερη ομάδα ασθενών με χαμηλή κλίση πίεσης αορτική στένωση. Αυτοί δηλαδή που έχουν φυσιολογική ροή και χαμηλή κλίση πίεση είναι ένα συχνό φαινόμενο στην καθημερινή κλινική πράξη και από αυτούς το μισή φαίνονται έχουν σημαντική στένωση αορτικής βαλβίδας. Πώς αντιμετωπίζονται αυτούς, οι οδηγίες δεν λένε τίποτα. Αλλά γνωρίζουμε ότι αυτοί οι ασθενείς έχουν την ίδια επιβίωση με αυτούς που έχουν υψηλή κλίση πίεση στένωση αορτικής βαλβίδας, σοβαρή και σαφώς χειρότερη από αυτούς που έχουν μέτρια. Άρα μάλλον η αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας σε αυτούς έχει θέση. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία. Μια κατηγορία που μας απασχολεί όλο και πιο συχνά και λέει: δεν έχω ράβα μικρότερα από ένα τετραγωνικό σαντιμέτρο, έχω ένα με 1,5. Ή έχω ασθενείς που στην αρχή θεωρούσα ότι είναι η κλασική low flow, low gradient και τελικά τη βρίσκω μέτρια τη στένωση αορτική βαλβίδα. Αυτοί οι ασθενείς έχουν χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως. Σε αυτούς τους ασθενείς τι λένε οδηγίες? Τίποτα. Παρακολουθήστε τους, δείτε τους πώς θα εξελιχθούμε. Και έχουμε συνεχείς αναφορές που λένε ναι. Αλλά τι μιλάμε? Μιλάμε για μια στένωση της αορτικής βαλβίδας, η οποία είναι μια συνέχεια. Δεν έχει κάπου κόβεται και ξαφνικά αυτός που έχει στόμιο 1,9 είναι κακά και αυτός που έχει 1,1 είναι μια χαρά και μπορούμε να μην κάνουμε τίποτα. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος παθοφυσιολογικός καταράκτης που ξεκινάει με τη στένωση, με τη στεφανία νόσο, με την υπέρταση που υπάρχει σε όλους αυτούς τους ασθενείς, οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια, αν εμείς αφαιρέσουμε αυτό το κομμάτι. Που σήμερα μπορούμε ίσως με τη στάβη να βοηθήσουμε αυτούς τους ασθενείς. Και εδώ είναι η TAV Reload, λέει ότι το 2021 θα έχει ολοκληρωθεί για να δούμε. Συγκρίνουμε TAV, συγκρίνουμε συντηρητική θεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς και θα δούμε πώς πηγαίνουν. Και όταν θέλουμε τελικά να δώσουμε και να τους βάλουμε σε τύπους αυτούς τους ασθενείς, θα πρέπει το πρώτο που θα κάνουμε να ξανασκεφτούμε τις μετρήσεις μας. Και εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος ουσιαστικά τα είπε όλα, θα συγκεντρωθώ σε πολύ λίγα πραγματάκια. Ένα από αυτά είναι η δεξιά παρασθενική τομή και πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχω δει ότι μεταβάλλει πολύ τις ταχύτητες. Ασθενείς που στην αρχή νόμιζα ότι είναι low gradient, τελικά οδηγούνται να είναι high gradient ασθενείς. Και θα πρέπει να το σκεφτόμαστε, γιατί στο 50% περιπτώσεων μας αλλάζει την ταχύτητα την οποία έχουμε. Και ήδη μας είπε ο κ. Παπαδόπουλος ότι οι περισσότεροι ασθενείς, τα περισσότερα σφάλματα γίνονται εδώ. Και οι Ευρωπαίοι προτιμούν αυτή τη τομή. Οι Αμερικάνοι πάνε εδώ. Και εμείς λέμε ότι είμαστε σωστοί. Πόσο συχνά όμως βάζω το PALS στο χώρο εξόδου ακριβώς κάτω από την αορτική βαλβίδα για να κάνω εξίσου συνεχείες με Μπερνούλη?
Και υπάρχει ένας τύπος που λέει: μπορώ να προβλέψω με βάση το BCA ποιο θα έπρεπε να είναι το LVOT. Υπάρχει τύπος. Αν ξεφεύγω πολύ από αυτόν, μήπως πρέπει να το χρησιμοποιήσω για να ξαναδώ τις μετρήσεις μου. Και ακούσατε για την υβριδική μέθοδο. Πάμε στην τρισδιάστερη περιχογραφία, μετράμε το χώρο εξόδου, μετράμε όχι μόνο την προστιοποίηση αλλά και την επιμήκυνση, μετράμε το και χρησιμοποιούμε αυτές. Ναι, φαίνεται ότι μπορούμε να το κάνουμε το ΑΒΑ και στην τριδιάστερη περιχογραφία. Μάλλον το κατόφι θα μπορούμε να το πάμε στο 1,2 και όχι στο 1 τετραγωνικό σαντιμέτρη. Ακόμα όμως και αν έχουμε μετρήσει σωστά, γνωρίζουμε τη φόρμουλα του Γκόρλινγκ ότι το 1 τετραγωνικό σαντιμέτρη δεν αντιστοιχεί σε 40 μιλιμέτρη στήλη σιδηραγύρου, σε 40 μιλιμέτρη στήλη σιδηραγύρου μέση κλίση πίεση. Άρα γιατί έχουμε ασυμφωνία? Δεν έχουμε ασυμφωνία. Το 0,8 αντιστοιχεί σε 40. Όλες οι μελέτες όμως δείχνουν ασθενείς που είναι από 0,8, συγγνώμη, από 0,8 έως 1 έχουν χειρότερη πρόγνωση. Γι' αυτό και τι λένε, όχι, μην αλλάξετε τους δείκτες που προσέχουμε. Και ακούσατε ήδη για το BSA και για το πώς πρέπει να χρησιμοποιείται. Ο κ. Παπασπυρόπουλος και ο κ. Μπουκής προηγουμένως το είπαν πολύ καθαρά. Βλέπουμε πού έχουμε καταστάσεις low flow και εκεί τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Μια ανεπάρκεια της μητροειδούς θα οδηγεί σε χαμηλή ροήδεια μέσω αορτικής βαλβίδας. Μάλλον το στόμιο θα πρέπει να μετρείται διαφορετικά. Αλλά και αυτοί που λέμε ότι έχουν φυσιολογική ροή και χαμηλή κλίση πίεσης. Έχουν φυσιολογική ροή πάντα. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να έχουμε πάνω από 35 με ένα τετραγωνικό μέτρο, αλλά η ροή διαμέσου της βαλβίδας, το Q το οποίο μετράμε και στο AVA Projected, δεν είναι πάνω από 200 ml. Γιατί? Γιατί έχουμε μεγάλο injection time. Έχουμε μεγάλο χρόνο που περνάει το αίμα μέσα από τη βαλβίδα. Θα πρέπει να μικρύνουμε αυτό για να αυξήσουμε τη ροή και τότε να δούμε πώς είναι. Και ενώ το AVA είναι λιγότερο ανεξάρτητο από τις συνθήκες φόρτισης, οι μισοί ασθενείς ξέρουμε ότι δεν έχουν πραγματικά σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας, αλλά έχουν ψεύδο σημαντική στένωση αορτικής βαλβίδας. Και εδώ έρχεται το τοπιούδαμε stress echo, χαμηλές δόσεις, φτάνουμε μετά 15 με 20, δεν πρέπει να ξεπεράσουμε συνήθως 10 με 20 σφίξεις για να μπορέσουμε να πάρουμε αποτελέσματα, τι να μπορέσουμε να δούμε τη βαρύτητα στένωση αορτής και τη συστολική εφεδρεία με την αύξηση του VTI στο χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας. Σε ποιους? Μόνο σε αυτούς με την κλασική low flow, low gradient στένωση αορτικής βαλβίδας, όπου για να πούμε ότι είναι σοβαρή θα πρέπει να φτάσουμε το μέσο gradient πάνω από 40 και το στόμιο κάτω από ένα τετραγωνικό σαντιμέτρο. Όχι στην παραδόξικα low flow, low gradient, οι ασθενείς έχουν μικρές κοιλίες και αυτοί θα κάνουν συνήθως πλώσεις πίεσης, θα κάνουν συχνά ενδοκυλωτική κλίση πίεσης, με αποτέλεσμα να θεωρείται ως gold standard εκεί η αξονική τομογραφία. Είναι πάντα όμως έτσι? Κάτω από 40 κάτω κλάσμα, νομίζω συμφωνείτε όλοι, σημαντική στένωση αορτικής βαλβίδας, το στόμιο 0,67, low flow, low gradient, κλασική στένωση αορτικής βαλβίδας, 20 γάμα, δεν αυξάνω τη μέση κλίση πίεσης, δεν καταφέρνω να αυξάνω τις ταχύτητες, το ίδιο το στόμιο, έβγαλα συμπέρασμα? Όχι. Σε αυτούς τους ασθενείς δεν ξέρω τι έχει. Δεν γνωρίζω αν είναι σοβαρή η στένωση αορτικής βαλβίδας ή όχι. Τι λένε οδηγίες? Το AVA Projected. Δεν ξέρω πόσο από εμάς το κάνουμε. Μάλλον θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το χρησιμοποιήσουμε για να το μάθουμε πρώτον. Τι να προβλέψουμε τελικά, ποιο θα είναι το στόμιο, αν καταφέρουμε να έχουμε φυσιολογική ροή. Φαίνεται ότι προβλέπει καλύτερα ποια είναι η βαρύτητα της στενός αορτικής βαλβίδας και φαίνεται ότι έχει και πρόβλεψη καλύτερη της θνητότητας, αν είναι με τη συντηρητική αγωγή, πολύ καλύτερη από ό,τι έχουν οι δείκτες που χρησιμοποιούμε στις κατευθυντήριες οδηγίες. Πώς γίνεται? Κατά τη διάρκεια της δομπουταμίνης θα πρέπει να έχουμε μια μικρή αύξηση της ροής, 15-20%, όχι του ογκουπαλμού, της ροής. Και η ροή αυξάνεται συνήθως. Δεν είναι τόσο δύσκολο να αυξηθεί, γιατί μειώνουμε το injection time με την δομπουταμίνη. Αφού μειώνουμε το injection time, αυξάνουμε τη ροή. Και αν έχουμε δύο σημεία, ένα στην αρχή και ένα στο τέλος, έχουμε την κλίση, άρα μπορούμε να προβλέψουμε πού θα πάει η γραμμή όταν θα έχουμε 250 ml ανά τετραγωνικό μέτρο. Συστολική εφεδρεία. Μίλησε για τη συστολική εφεδρεία. Γνωρίζουμε όλοι από πάρα πολλά χρόνια, από ένα γαλλικό register του 2003, ότι οι ασθενείς αυτοί πάνε πολύ χειρότερα στην περιεγχειρητική περίοδο. Αν καταφέρουν και ζήσουν, θα είναι καλύτερα από ότι αν έχουν θεραπεία συντηρητική. Είτε έχουν είτε δεν έχουν συστολική εφεδρεία. Συνεχίζει να ισχύει αυτό? Φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει τόσο στη χειρουργική, όσο κυρίως γιατί έχει μπει το TAVR. Και πλέον έχουμε συνεχείς αναφορές που λέει ότι ο floor reserve δεν έχει καμία αξία ούτε να μας προβλέψει το κλινικό αποτέλεσμα, ούτε αν η κοιλία θα βελτιωθεί μετά την αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας. Με αποτέλεσμα. Editorial, floor reserve does not matter anymore.
και μην το βάζετε μέσα στον αλγόριθμο του Ντομπούντα-Μιντς. Αν έχει πραγματικά true severe, έχει true severe. Αν δεν έχει, άβα projected. Αν δεν μπορείς, αξονική. Για να μιλήσεις αν έχει σοβαρή ή αν έχει ψεύδο σοβαρή, ψεύδο σημαντική στένωση αορτικής βαλβίδας, 2.000 μονάδες άγκατσον για να μιλήσουμε για σοβαρή στένωση στους άντρες, 1.200 στις γυναίκες. Μάλλον η low flow, low grade έχει χαμηλότερα μονάδες σε σχέση με τη high grade. Ανατομικό story. Ο κ. Στεφανίδης το είπε και πριν. Το ακούσαμε και από τους άλλους ομιλητές. Σήμερα με τη τρισδιάστατη περιχογραφία έχουμε καλύτερες πλέον δυνατότητες να είμαστε σίγουρα πάνω στο στόμιο, σίγουρα στα tips, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πλανημέτρηση. Είναι το όριο το ίδιο όμως με το λειτουργικό, όπου έχει στηριχθεί όλες οι μελέτες που έχουμε μέχρι σήμερα για να μιλήσουμε για το ποιοι πάνε για την κατάσταση. Μάλλον όχι. Και εδώ μάλλον πρέπει να αυξήσουμε λίγο το όριο για το ποιος είναι με σοβαρή ή όχι. Βάλβιδο αρτηριακή σύζευξη. Όλοι οι ασθενείς αυτοί έχουν στη συστολική αρτηριακή υπέρταση, το είπε και ο κ. Καλιστράτος, άρα έχουν ένα ακόμα μεταφορτίο. Υπάρχει ένας δείκτης που μπορεί να μετρήσει αυτό το συνολικό μεταφορτίο. Συνήθως σχεδόν όλοι οι ασθενείς έχουν πάνω από 4,5. Αν δεν έχουν, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μάλλον η δυσλειτουργία του μυοκαρδίου δεν οφείλεται στην στένωση αορτής, αλλά σε κάποιο άλλο αίτιο. Μαγνητική τομορία μπορεί να βοηθήσει, ίσως με την ίνωση, ίσως τους διελές. Όλοι αυτοί οι δείκτες που να αναδείξουν μυοκαρδιακή δυσλειτουργία δεν έχουν όμως μπει στην καθημερινή πράξη. Και τελικά η αντιμετώπιση. Αφού επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας ή δεν έχουμε, με το ντομπούταμιν, με την αξονική, με την ανατομικό στόμιο, αν όχι optimization αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον είπαμε για τη μέτρια στένωση αορτικής βαλβίδας και ποιες είναι οι σκέψεις οι οποίες γίνονται. Αν έχουμε ουσιαστικά αντιμετώπιση είτε χειρουργικά είτε τάβη, η τάβη εδώ, η διαμοιραία προσπέραση της τάβη φαίνεται ότι παίζει, έχει καταλακτήσει όλο και περισσότερο σε αυτή την κατηγορία των ασθενών θέση, κυρίως όταν έχουμε απουσία συστολικής εφεδρείας, καθώς πλέον γνωρίζουμε ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα από την συντηρητική θεραπεία, ίδια αποτελέσματα με τη χειρουργική θεραπεία. Οι ασθενείς αυτοί βέβαια έχουν χειρότερη επιβίωση σε σχέση με τους ασθενείς που έχουν high gradient στένωση αορτικής βαλβίδας. Το ξέραμε αυτό και από την χειρουργική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας. Μάλλον φαίνεται ότι δεν έχει διαφορά αν μιλάμε για παραδόξικα low flow gradient ή αν μιλάμε για κλασική low flow gradient, low flow, low gradient στένωση αορτικής βαλβίδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιουργιλάη για την πράγματι πολύ καλή κάλυψη και πιστική κάλυψη ενός θέματος το οποίο πρώτης όψεως φαίνεται παράδοξο. Θα τελειώσουμε με την...